φόρτιση. Προχωρούμε, αρχίζουμε το πρόγραμμά μας, έρευνα στην ουρολογία. Κατακρινόμαστε, δεν έχουμε έρευνα, η Ελλάδα δεν παράγει έρευνα, είμαστε έξω από το παιχνίδι. Τελικά είναι αυτό αλήθεια. Και επειδή πάντοτε αρχίζουμε με μια άλλου τύπου παρουσίαση, πραγματικά και πάλι αντί για μια ανακτήρια εκδήλωση, έχουμε αυτό το session, στο οποίο θα παρουσιάσουν τα 10 χρόνια της ελληνικής παρουσίας, τι σημαντικό, από πού βγαίνει αυτή η προσπάθεια να τιμήσουμε τους ανθρώπους που συνεισφέρουν στη διεθνή βιβλιογραφία, που συνεισφέρουν στη γνώση. Λοιπόν, συντονίζει ο καθηγητής ο κύριος Μελέκος, ο αρχαιρότερος πρωτοβάθμιος καθηγητής μας. Λοιπόν, μαζί με τον κύριο Δελιβελιώτη, ο κύριος Δελιβελιώτης επικοινώνησε πριν 2 μέρες και μου είπε ότι για προσωπικό πρόβλημα δεν θα μπορέσει να είναι. Ήτανε πέρυσι, μπορεί νομίζω και δικαιολογημένα να λείπει φέτος, αφού κάτι του είχε προσωπικό. Θα παρακαλέσω πολύ λοιπόν τον καθηγητή τον κύριο Μελέκο να παρουσιάσει τις ομιλίες, οι οποίες είναι 7 λεπτές και που θα δώσουν το έναυσμα για μια συζήτηση πώς μπορούμε πραγματικά, γιατί σε άλλες χώρες ακόμα και οι ιδιώτες γιατροί παράγουν έρευνες. Και θα σας πω ένα όνομα να το χτυπήσετε. Hartmut Porst, στο Αμβούργο. Θα δείτε ότι έχει 80 δημοσιεύσεις και είναι ιδιώτης γιατρός. Γιατί να μην μπορεί να γίνει και αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και να σας συγχαρώ και εσάς και τους συνεργάτες σας. Αλλά και επίσης να ευχαριστήσω και τους εκπαιδευτές που για άλλη μια φορά, τη δεύτερη συνεχή χρονιά, έρχονται εδώ για να μας διδάξουν. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό που θα αναπτύξουμε τα επόμενα λεπτά είναι ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι κάθε γιατρός θα μπορούσε, αν όχι έπρεπε, να συμμετάσχει πέρα από τα κλινικά του καθήκοντα και στην έρευνα. Για τον εαυτό του, για τη δουλειά του, ακόμα και για τη χώρα του. Σίγουρα όμως ότι μία από τις βασικές υποχρεώσεις ενός γιατρού που έχει ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και φιλοδοξία, δηλαδή ενός μέλους ΔΕΠ, ενός πανεπιστημίου, είναι και η πρόοδος στην έρευνα στο τομέα του γνωστικού του αντικειμένου. Εξάλλου είναι γνωστός ο νόμος ότι για την εκλογή ή για την εξέλιξη του μέλους αυτού στις ανώτερες πανεπιστημιακές βαθμίδες, συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό του έργο έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης, έχει αναγνωριστεί διεθνώς και έχει χρησιμοποιηθεί από άλλους συγγραφείς. Πού βρίσκεται τώρα η δική μας έρευνα, εδώ στην Ελλάδα, την τελευταία δεκαετία? Πώς εκτιμάται αυτή η έρευνα, με τις δημοσιεύσεις, με τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά, με impact factor, με τις βιβλιογραφικές αναφορές? Και ήθελα να πω άλλη μια φορά ότι, το δικό μου πιστεύω, επαναλαμβάνω, ότι κάθε γιατρός θα μπορούσε να συμμετέχει στην έρευνα και όχι μόνο στην κλινική του εργασία.